Κυβερνητικό αντίδοτο με 7 δόσεις στον ένφια μετά τα λάθη στο φόρο. Μέχρι το Μάρτιο η αποπληρωμή του. Αυτοφοροτέλος για χρέη στην εφορία. Γιγαντιαία κινητοποίηση για τον τάφο στην Αμφίπολη. Επιστατεύτηκαν ειδικοί γερανοί για ανασκαφές. Καρέ-καρέ τα επόμενα στάδια της επιχείρησης. Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του φωνικού στην Κινουρία. Τι κατέθεσε ο δράστης για τη στιγμή που έδινε τη χαριστική βολή στο γιο του. Συναγερμός στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μηνύματα παγίδες υπόσχονται χαμηλότοκα δάνεια και υποκλέπτουν προσωπικά δεδομένα. Εμπόλεμη ζώνη το Μιζούρι. Εσπευσμένα πίσω στο Λευκό Οίκο ο Ομπάμα. Προσπαθούσε να παραδοθεί, λένε οι γονείς του άτυχου νεαρού. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάμε το δελτίο μας με το ιδεχθές έγκλημα στο Άστρος Κινουρίας, καθώς προκαλούν ρίγος τα όσα είπε στην κατάθεσή του στην αστυνομία ο καθομολογίαν παιδοκτόνος του 39χρονου. Πίσω από τις κλειστές πόρτες της οικογένειας κρυβόταν ένα μεγάλο δράμα, το οποίο ξετυλίγεται μέρα με την ημέρα, όσο έρχονται στο φως λεπτομέρειες του πρωτοφανούς αυτού εγκλήματος. Αύριο οι γονείς του 39χρονου θύματος θα απολογηθούν στον ανακριτή, ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν οι υπόλοιποι συγγενείς που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Όλες τις νεότερες πληροφορίες αλλά και τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της συγκλονιστικής αυτής υπόθεσης θα μας δώσει ο Δημήτρης Καραστεφανής. Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια χαρά σας. Πρώτα όμως να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Δίκη Παύλου. Πατέρας. Μητέρα. Θείος. Θεία και γαμπρός του 39χρονου γιου της οικογένειας όλοι συμμετείχαν στη δολοφονία του. Έπεσε ο κεραυνός εδώ τώρα, σε όλη την κοινωνία. Μπορεί αρχικά ο πατέρας να δήλωσε άγνοια για το πού βρίσκεται ο γιος του και να πήγε στο καφενείο σύμφωνα με πληροφορίες. Αμέσως μετά όμως οι αστυνομικοί δεν πίστηκαν. Συνέχισαν την ανάκριση όπου τελικά ο 75χρονος έσπασε και παραδέχτηκε την πράξη του περιγράφοντας τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της δολοφονίας. Στο σπίτι δεν ήταν κανείς. Τον περίμενα στο μπαλκόνι. Μόλις έφτασε άρχισε να χτυπά την πόρτα. «Η μάνα σου λείπει, εσύ δεν έχεις κλειδιά», του φώναξα. Πήρε μία γλάστρα και μου την πέταξε από την αυλή στο μπαλκόνι. Εγώ τον πυροβόλησα με το δίκανο με ένα μονόβολο. Έπεσε κάτω. Με απόλυτη ψυχραιμία τον πλησίασε και του έβωσε τις χαριστικές βολές στην κοιλιακή χώρα που προκάλεσαν και τον θανάσιμο τραυματισμό του γιού του. Κατέβηκα και του λέω «Ποιο πόδι θα μου έκοβες, το αριστερό? Πάρε μία. Θα μου έκοβες και το δεξί? Πάρε κι άλλη». Ο 39χρονος πέφτει νεκρός και τότε οι άλλοι τέσσερις πρωταγωνιστές της ιστορίας λαμβάνουν δράση. Με την βοήθεια του αδελφού του, τον αφού προηγουμένως αφαίρεσαν τις πινακίδες του αυτοκινήτου του θύματος, τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία, όπου εκεί, αφού του έδεσαν, το περιέλουσαν με βενζίνη, έθεσαν πυρκαγιά για να αποκρύψουν και τα ίχνη τους, αλλά και το να δυσκολευτούν οι έρευνες για την αναγνώριση της ταυτότητας του οχήματος. Ο γαμπρός του δράστη τους μεταφέρει από το σημείο όπου έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο πίσω στο σπίτι. Εκεί, την ίδια ώρα, η μητέρα και η θεία του θύματος κρύβουν τις πινακίδες και καθαρίζουν την αυλή από τα αίματα. Εκτιμούμε και πάλι επαναλαμβάνω από τα στοιχεία της προανάκρισης ότι υπήρχε μία χρόνια οικογενειακή διαφορά μεταξύ της οικογένειας και του θύματος. Ο θείος, η θεία και ο γαμπρός του θύματος εξήγησαν το μεσημέρι της Δευτέρας στον ανακριτή Ναυπλίου ποιες ήταν αυτές οι διαφορές που οδήγησαν στη δολοφονία του 39χρονου και γιατί αποφάσισαν να γίνουν συνεργοί σε αυτό το έγκλημα. Και οι τρεις αφαίρεθηκαν ελεύθεροι μέχρι να οριστεί η δίκη. Τι έφταγε με τον πατέρα, κάτι διαφορές. Τώρα, αλήθεια ψέματα δεν μπορώ να πω βεβαίως. Την πόρτα του ανακριτή θα περάσουν την Τρίτη το πρωί και ο πατέρας με τη μητέρα του θύματος προκειμένου να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις για αυτήν την ασύλληπτη τραγωδία που εκτυλήθηκε στο Άστρος Κινουρίας. Δημήτρη, τα στοιχεία από την κατάθεση του καθομολογία παιδοκτόνου είναι ανατριχιαστικά. Αυτό που είχε πει Μάρκο και τις προηγούμενες ημέρες ο 75χρονος παιδοκτόνος ήταν το εξής, ότι τους χτυπούσε και αυτόν αλλά και τη σύζυγό του, την 71 έτους μητέρα του 39χρονος. Υπήρχαν κάποιες περίεργες καταστάσεις όπως είπαν χαρακτηριστικά αλλά και στις απολογίες τους οι τρεις οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι, οι δύο χωρίς περιοριστικούς όρους, ο θείος και ο γαμπρός, ενώ ο αδερφός του παιδοκτόνου
έδωσε 3.000 ευρώ εγγύηση και αφέθηκε ελεύθερος. Να σας πω λοιπόν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζαν πάρα πολλά προβλήματα με τον συγκεκριμένο άντρα, ενώ υπήρχαν ακόμη και φόβοι και για τη ζωή τους. Αυτό είπαν χαρακτηριστικά. Τώρα, στις απολογίες τους, όπως μάθαμε νωρίτερα, καθώς δεν είχαν γίνει γνωστά αργά το απόγευμα το τι είπαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και αφέθηκαν ελεύθεροι, θα σας πω για τον γαμπρό. Ο γαμπρός υποστήριξε ότι βρισκόταν τουλάχιστον 60 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο και την επόμενη μέρα έμαθε για την δολοφονία. Μάλιστα, όπως υποστήριξε, είχε μάθει αργά το βράδυ πως υπήρξε ένα ατύχημα. Ατύχημα στον 39χρονο, ενώ την επόμενη μέρα έμαθε για τη δολοφονία. Ο 75χρονος παιδοκτόνος είπε χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς ότι έδιωξε τη γυναίκα του. Προφανώς φαίνεται ότι ήθελε να καλύψει το συγκεκριμένο έγκλημα. Έδιωξε τη γυναίκα του στέλνοντάς την στον αδερφό της, ενώ το ίδιο ισχυρίστηκε και ο άνδρας, ο οποίος αφέθηκε, όπως σας είπα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και 3.000 ευρώ. Επίσης να σας πω ότι φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με το έγκλημα, αλλά ήξεραν ότι ο 39χρονος είχε δολοφονηθεί από τα χέρια του ίδιου του πατέρα με το μονόβολο και το δίκανο ουσιαστικά, όπου του έριξε 3 σφαίρες και μάλιστα υπήρξαν και χαριστικές βολές. Όμως το τι κρύβεται από πίσω το ξέρει μόνο ο δικαστής, ο άνθρωπος ο οποίος άκουσε τις πολύ προσεκτικά τις απολογίες των τριών, όπου αφέθηκαν, όπως είπαμε, ελεύθεροι και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το τι γινόταν τα τελευταία χρόνια, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι υπήρχαν διαμάχες για περιουσιακά στοιχεία. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά, ερχόταν ο 39χρονος και ζητούσε συνεχώς χρήματα, ενώ χτυπούσε τον πατέρα και τη μητέρα του. Μάλιστα, πρόκειται, Δημήτρη, για ένα πρωτοφανούς φρικιαστικό έγκλημα, το οποίο δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Να σας ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Τεχνική διέξοδο στην κυβέρνηση για να αλλάξει το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργήσει ο ΕΝΦΙΑ, έδωσε η Στατιστική Υπηρεσία, η οποία σε απάντησή της προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους άνοιξε το δρόμο για 7 δόσεις στην πληρωμή του νέου φόρου. Το θέμα, βέβαια, συνεχίζει να προκαλεί εντάσεις τόσο μέσα στην κυβέρνηση, όσο και ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Στην αποπληρωμή του ΕΝΦΙΑ σε 7 δόσεις προσανατολίζεται η κυβέρνηση μετά τη γνωμοδότηση που έδωσε η Στατιστική Υπηρεσία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που ανοίγει τεχνικά το δρόμο για μια έξτρα δόση το Μάρτιο του 2015. Έτσι, η κυβέρνηση βρίσκει διέξοδο για να διορθώσει την πολύ κακή εικόνα που δημιούργησαν τα λάθη και οι καθυστερήσεις της έκδοσης των εκαθαριστικών, που μείωσαν τις δόσεις από 6 που ήταν αρχικά σε 5, βάζοντας παράλληλα άδικο καπέλο σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων. Περισσότερα αυτογκόλ η κυβέρνηση από τον ΕΝΦΙΑ δεν μπορούσε να φάει. Και αλήθεια είναι όχι. Ο ΕΝΦΙΑ ήταν ένα πολύ μπλεγμένο πράγμα. Δόθηκε σε μια δημόσια διοίκηση για να το εκτελέσει ένα μικρό χρονικό διάστημα. Εκεί υπήρξε και μια αμέλεια από κάποιους περιουσιακούς παράγοντες. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα και μάλιστα με την έγκριση της Eurostat τα έσοδα από τη δόση του Μαρτίου να προσμετρηθούν στο 2014, διατηρώντας εντός τροχιάς τον προγραμματισμό των εσόδων της χρονιάς. Με μια μικρή προϋπόθεση. Πρέπει να συμφωνήσει και η Τρόικα. Θα περιμένουμε να δούμε και τι διορθώσεις θα γίνουν, ειδικά σε αυτές τις περιοχές που είναι εντός σχεδίου, εντός οικισμού. Ναι. Τι θα γίνει με τις τιμές. Γιατί υπάρχει δέσμευση, θα πάει με τις τιμές του 2013 που υπολογίστηκε ο ΦΑΠ του 2013 για να ξεφουσκώσουν λιγάκι τα καθαριστικά, γιατί είναι φουσκωμένα. Μάλλον θα φτάσουμε περί τα μέσα Σεπτέμβρη. Άρα θα πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι τότε για να δούμε τα καινούργια πλέον εκαθαριστικά για εκείνες μόνο τις περιοχές, ξαναλέω, που έχουν πρόβλημα. Γιατί για κάποιον που έχει, για παράδειγμα, ένα αστικό ακίνητο, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Πάντως, ο ΕΝΦΙΑ αυτός καθεαυτός, αλλά και η τεχνική του διαχείριση, έχει προκαλέσει έντονες εσωκυβερνητικές τριβές. Εμείς άλλο νόμο ψηφίσαμε. Ψηφίσαμε τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και όχι τον ανασκολοπισμό της μεσαίας τάξης. Βρίσκομαι στην επαρχία και αντί για χρόνια πολλά για το τριήμερο της Παναγίας, το μόνο που ακούγαμε ήταν υβρεολόγιο εναντίον αυτών που έφυξαν αυτή την τερατογέννηση του ΕΝΦΙΑ. Μας έβρισαν κυριολεκτικά για τα λάθη κάποιων που πρέπει να τιμωρηθούν. Αναμενόμενα σκληρή ήταν και η αντίδραση της αντιπολίτευσης. Μικρή σημασία έχει το θέμα των δόσεων. Το πιο σημαντικό είναι ότι σήμερα, ανεξάρτητα και πέρα από τον ΕΝΦΙΑ,
Ουσιαστικά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα ογκούμενο τσουνάμι ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, το οποίο τίνει να σκεπάσει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Παλιμπεδισμός της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ για τον έμφυα που έχει εξοργήσει τους Έλληνες. Τώρα παίζει την κολοκυθιά με τον αριθμό των δόσεων, λες και τελικά οι Έλληνες δεν θα πληρώσουν τα προϋπολογισμένα 3,2 δισεκατομμύρια, που είναι και ο αναλύωτος μνημονιακός στόχος. Οι αλλαγές στον έμφυα και η επέκταση των δόσεων στην καταβολή του έχουν μοναδικό σκοπό να χρυσώσουν το χάπι της επιβολής ενός άδικου και δυσβάσταχτου φόρου που πλήττει τα λαϊκά νοικοκυριά. Τέλος στον εφιάλτη της φυλάκισης και του αυτοφόρου οφειλετών στην εφορία με παράλληλη αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τους καραμπινάτους φοροφυγάδες επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός θα μας ενημερώσει. Κωνσταντίνε. Ένα μοναδικό φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη οφείλει να αλλάξει νομοθετικά η χώρα μας, Μάρκο, καταργώντας την προσωποκράτηση των αποδεδειγμένα αδύναμων φοροφυλετών, έτσι ώστε να μην θεωρείται ότι διαπράττουν διακριτό έγκλημα και να μην βρίσκονται αντιμέτωποι με το αυτόφορο. Αυτό εξετάζεται από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης και αναμένεται να αποτυπωθεί σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί το Σεπτέμβριο. Πρόκειται άλλωστε για μια μνημονιακή δέσμευση της χώρας μας και η Τρόικα πιέζει να υπάρξουν αλλαγές στο ποινολόγιο της εφορίας, κυρίως για τις μικρές φορολογικές παραβάσεις. Αντιθέτως όμως για τους κατά συνείδηση συμπαταξίδες, δηλαδή τους φοροφυγάδες που προσπαθούν να παρακάμψουν το σύστημα, δεν αποκλείεται οι ποινές να γίνουν αυστηρότερες. Σήμερα τι ισχύει, Κωνσταντίνε? Ισχύει μια νομοθεσία που διαμορφώνεται και αλλάζει από το 1990 και προβλέπει αυτόφορο και φυλακή για όσους έχουν καθυστερήσει τις πληρωμές των φόρων τους για πάνω από 2 μήνες ή δεν έχουν πληρώσει 3 συνεχόμενες δόσεις χρεών στην εφορία. Ωστόσο, ο πέλεκης των κατασχέσεων κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων θα παραμείνει. Φυσικά και θα παραμείνει, αυτό δεν αλλάζει και το μοναδικό δίχτυ προστασίας είναι το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ σε έναν τραπεζικό λογαριασμό. Αυτό όμως πρέπει να δηλωθεί. Μάλιστα, να δούμε τώρα και μία άλλη διάσταση στο θέμα της φορολογίας, Κωνσταντίνε, αυτή της υπερφορολόγησης των πολιτών, κάτι που φαίνεται από τα στοιχεία του προϋπολογισμού του τελευταίου επταμήνου. Τι βλέπουμε λοιπόν από αυτά τα στοιχεία, Μάρκο? Βλέπουμε ότι τα φορολογικά έσοδα είναι 560 εκατομμύρια πάνω από το στόχο. Και αυτό τη στιγμή που ο έμφυα δεν έχει αρχίσει ακόμη να αποδίδει. Και έρχονται και οι δόσεις του φόρου εισοδήματος και έρχονται και τα τέλη προς το τέλος του έτους. Η αύξηση λοιπόν των φορολογικών εσόδων, πολλοί θα έλεγαν πως προέρχεται από την υπερφορολόγηση των πολιτών. Αυτό λοιπόν δίνει μια σημαντική λαβή στην κυβέρνηση για να παρουσιάσει στις συνομιλίες με την Τρόικα στο Παρίσι το πακέτο των φοροελαφρύνσεων που σχεδιάζει. Ενώ μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός έχει μπροστά του και την καθιερωμένη ομιλία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κωνσταντίνε Δαυλέ, να σε ευχαριστήσουμε. Ο ένφια, όπως είδαμε κυρίες και κύριοι, προκαλεί αναταράξεις και στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Το Μέγαρο Μαξίμου σχεδιάζει φθινοπορεινή αντεπίθεση φοροελαφρύνσεων με αιχμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Τα μέτωπα για την κυβέρνηση όμως είναι πολλά, καθώς Σαμαράς και Βενιζέλος καλούνται να ξεπεράσουν τον σκόπελο της προεδρικής εκλογής, που για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ορόσημο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το κυβερνητικό επιτελείο επεξεργάζεται το σχέδιο φοροελαφρύνσεων, το οποίο έχει προαναγγείλει για το φθινόπωρο ο Πρωθυπουργός, σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει το κλίμα που δημιούργησαν τα προβλήματα με τον έμφυα. Καθοριστικό ρόλο στον κυβερνητικό στόχο θα παίξει το ραντεβού του Πρωθυπουργού με τον Ζαν-Κλον Γιούγκερ στις 30 Αυγούστου, λίγο πριν από τη συνάντηση των Υπουργών με την Τρόικα στο Παρίσι. Το Σεπτέμβριο θα υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσον αφορά τις φοροελαφρύνσεις. Για μας είναι μείζον το ζήτημα. Είναι πρώτης προτεραιότητας. Και αυτά είναι, ξέρετε, επαναλαμβανόμενες πρακτικές απλώς εξαγγελιών, οι οποίες είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Τη δική του στρατηγική σχεδιάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της ΔΕΘ, όπου ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να καταθέσει τα βασικά σημεία του κυβερνητικού προγράμματος του κόμματός του, καθώς η Κουμουνδούρου εκτιμά ότι ο χρόνος των εκλογών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, με κυριότερο ίσως τον μπλόκο του ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή. Το Φεβρουάριο θα έχουμε την συμφορή, την προεδρική εκλογή. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, αν με ρωτάτε πριν από ένα μήνα, θα σε έλεγα είναι 80% να μην βγάλουμε, 20% να βγάλουμε. Τώρα είμαστε 50-50 και παραπάνω. Βλέπω πολύ μεγάλη αλλαγή του κλίματος σε πολλούς από τους ανεξάρτητους βουλευτές. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θεωρώ ότι πράγματι έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα ο χρόνος για την κυβέρνηση. Όλα τα άλλα που λέγονται από το πρωθυπουργικό περιβάλλον είναι για να τονώσουν το ηθικό των μελών της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ούτε οι 180 βουλευτές είναι δεδομένοι. Το αντίθετο, μάλιστα. Εκλογές θα πάμε στο τέλος της τετραετίας, είπε σκηνή. Λέτε εσείς.
Έχει άλλη άποψη, βέβαια, η αξιωματική αντιπολίτευση. Είμαι βέβαιος ότι θα πάμε στο τέλος τετραετίας, διότι πιστεύω ότι όταν θα έρθει η κρίσιμη ώρα, το ελληνικό κοινοβούλιο θα βγάλει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης πάντως με άρθρο του στην εφημερίδα Έθνος κάνει εκ νέου άνοιγμα προς την κυβέρνηση βάλλοντας παράλληλα κατά του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο χαρακτηρίζει ως τον κακό λύκο του παραμυθιού της Κοκκινοσκουφίτσας και προτείνει. Αν η συνταγή του 2012 φάνταζε αδύνατη, τώρα το 2014 είναι αναπόφευκτη. Εμείς περιοριζόμαστε στο ρόλο του σεφ, ας γευτούν τα εδέσματα οι άλλοι. Αν δεν θέλουν να προσφέρουν αυτούς έδεσμα στον καιροφυλακτούντα λύκο. Έχει επιδείξει για ένα μεγάλο διάστημα όρημη πολιτική στάση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να είμαι αρνητικός, αλλά εντάξει, δεν θεωρώ ότι αυτού του είδους οι συμμαχίες από μόνες τους μπορούν να προσθέσουν και πάρα πολλά. Την εθνοφρουρά κατεβάζει ο κυβερνήτης του Μιζούρι στην πόλη Φέργιουσον, η οποία βυθίζεται στο χάος με νέες ταραχές να ξεσπούν 9 ημέρες μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 18χρονου Αφροαμερικανού από πυρά αστυνομικού. Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν τα αποτελέσματα της νεκροψίας που παρήγγειλε η οικογένεια, σύμφωνα με την οποία ο νεαρός πυροβολήθηκε τουλάχιστον 6 φορές, με 2 από τις σφαίρες να τον έχουν βρει στο κεφάλι. Ακόμη μια έκρηξη οργή στο Φέργιουσον του Μιζούρι. Περίπου 400 διαδηλωτές, αψηφώντας την απαγόρευση κυκλοφορίας που κηρύχθηκε για δεύτερη νύχτα, βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για την δολοφονία του 18χρονου Αφροαμερικανού Μάικλ Μπράουν από το λευκό αστυνομικό Ντάρεν Γουίλσον. Οι συγκεντρωμένοι ήρθαν αντιμέτωποι με την αστυνομία που επιχείρησε να τους διαλύσει κάνοντας χρήση δακρυγόνων και καπνογόνων. Απρόκλητη επίθεση των δυνάμεων της τάξης σε μια ειρηνική διαδήλωση με στόχο ακόμη και παιδιά, καταγγέλουν οι διεθνείς ανταποκριτές. There was a peaceful march moving down this main drag in Ferguson with banners and young people and even a woman in a wheelchair I saw. And suddenly, as I said a bit earlier, this mass of people were flocking back to get out of this main drag because they were hearing sounds, whether it was gunshots or gas being fired, but there were bangs and there was panic. Κάποιοι από τους διαδηλωτές μας επιτέθηκαν και προχώρησαν σε λεηλασίες, απαντάει η αστυνομία. Ξεκίνησε με προσευχές και μηνύματα ενότητας και ειρήνης. Όταν νύχτωσε όμως η εικόνα άλλαξε. Εκτοξεύθηκαν βόμβες Μολότοφ. Είχαμε πυροβολισμούς, λεηλασίες, βανδαλισμούς, πράξεις βίας που σίγουρα δεν ήταν αυθόρμητες, αλλά καλά προμελετημένες εγκληματικές πράξεις. Μετά τα νέα επεισόδια, ο κυβερνήτης του Μιζούρι κάλεσε τις δυνάμεις της Εθνοφρουράς να παραταχθούν στην πόλη του Φέργιουσον προκειμένου να αποκαταστήσουν την τάξη και να σταματήσουν τα βία επεισόδια. Οι συγκρούσεις αυτές ανάγκασαν και τον Αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα να διακόψει για λίγο τις θερινές του διακοπές για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον και να ενημερωθεί εκτενώς για τα γεγονότα. Όπως επαναλαμβάνει όμως η μητέρα του θύματος, ο μόνος τρόπος να επανέλθει η ηρεμία στο Μιζούρι είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. How can peace be restored? With justice. And what is justice to you? I'm being fair. Arresting this man and making him accountable for his actions. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας που διενεργήθηκε για λογαριασμό της οικογένειας δείχνουν πως ο άτυχος Μάικλ Μπράουν πυροβολήθηκε τουλάχιστον 6 φορές. Όλες ήταν στην μπροστινή πλευρά του σώματός του και ιδίως στο κεφάλι. Άγνωστο παραμένει το πόρισμα της προκαταρκτικής νεκροψίας που διενήργησε η πολιτεία του Μιζούρι, ενώ αναμένεται και μια νέα νεκροψία την οποία διέταξε ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ferguson. Το Φέργιουσον και ο Μάικλ Μπράουν θα γίνουν σύμβολα για το πώς αυτή η χώρα αντιμετωπίζει τα δικαιώματα των πολιτών της απέναντι στην αστυνομία. Την ίδια ώρα, μετά την ανακοίνωση της Ku Klux Klan στην Νότια Καρολίνα για συγκέντρωση χρημάτων για το δολοφόνο αστυνομικό, αίσθηση προκαλεί η δημιουργία σελίδα στο Facebook με το όνομα «Στηρίζω τον αστυνομικό Wilson», που συγκεντρώνει τουλάχιστον 22.000 προτιμήσεις. Στο Ιράκ τώρα, σφοδρές συγκρούσεις διεξάγονται στην περιοχή του φράγματος της Μοσούλης ανάμεσα σε μαχητές του Ισλαμικού Χαλιφάτου που το είχαν καταλάβει και σε Ιρακινά και Κουρδικά στρατεύματα τα οποία υποστηρίζονται από αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές. Μετά από 2 ημέρες βομβαρδισμού θέσεων τζιχαντιστών, οι Κούρδοι υποστηρίζουν πως μπόρεσαν να ανακαταλάβουν τμήμα του φράγματος. Μαύροι καπνοί ψώνονται πάνω από τις όχθες της λίμνης στο φράγμα της Μοσούλης.
Κάτι που αναμφισβήτητα δείχνει ότι η επιχείρηση ανακατάληψης του Βορείου Ιράκ από τις Ιρανοκουρδικές δυνάμεις βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι άνδρες μας έχουν καταλάβει τις εγκαταστάσεις του φράγματος, αλλά στην νότια πλευρά οι αντίπαλοι προβάλλουν αντίσταση και διεξάγονται σφοδρές συγκρούσεις. Σύμφωνα με ανταποκριτές, οι μαχητές του Χαλιφάτου έχουν ναρκοθετήσει δρόμους πρόσβασης προς τις κομοπόλεις που εγκαταλείπουν, ενώ δέχονται πλήγματα και από τον αέρα. Οι Πεσμεργά προλάβουν σε παραπάνω από ένα μέτωπα. Βρισκόμαστε καμιά 30 χιλιόμετρα από τη Μοσούλη, το προπύργιο του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Στον δρόμο για τη Μοσούλη υπάρχουν παντού δείγματα της μάχης που προηγήθηκε. Σε χριστιανικές πόλεις όπως το Ταλσκίφ που έζησαν την Ισλαμική κατοχή, δεν υπάρχουν άνθρωποι. Έχουν πλήρως ερημώσει. Ο πρόεδρός μας, Μασούντ Μπαρζανί, μας είπε να σώσουμε τους χριστιανούς και τις άλλες μειονότητες. Είμαστε εδώ για να τους προστατεύσουμε. Αποθήσαμε τις δυνάμεις του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Αμερικανικά μαχητικά πραγματοποίησαν το τελευταίο διήμερο πάνω από 25 αεροπορικές επιδρομές, καταστρέφοντας θέσεις των τζιχαντιστών, δεκάδες οχήματα και ένα φυλάκιο. Στο πλευρό των κουρδικών δυνάμεων επιχειρούν και βρετανικά αεροσκάφη, κάνοντας αναγνώριση εδάφους και στόχων. Οι πιλότοι τους γνωρίζουν ότι η αποστολή μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, ίσως και μήνες. Η αντεπίθεση για την ανακατάληψη του φράγματος της Μοσούλης είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση των Κούρδων από τότε που οι Ισλαμιστές εισέβαλαν σε περιοχές του Ιρακινού Κουρδιστάν. Τυχόν δολιοφθορά στο φράγμα της Μοσούλης θα διακινδύνευε τη ζωή και την ασφάλεια εκατοντάδων χιλιάδων Ιρακινών. Αυτό το φράγμα αποτελεί ουσιαστικά ένα πιθανό όπλο μαζικής καταστροφής. Μία ορολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Το Σώμα Μηχανικού του Αμερικανικού Στρατού έχει προειδοποιήσει ότι πρόκειται για το πιο επικίνδυνο φράγμα στον κόσμο. Εάν διαραγεί, θα ήταν σαν να εξαπολύεται ένα τσουνάμι, το κύμα του οποίου μπορεί να φτάσει έως τη Βαγδάτη σε τρεις ημέρες. Οι Ιρακινές δυνάμεις ελπίζουν ότι μετά την ολοκλήρωση αυτής της επιχείρησης θα μπορέσουν να προωθηθούν προς τη Μοσούλη. Αλλά την ίδια ώρα εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι, μέλη κυρίως των μειονοτήτων Χριστιανών και Γεζίδη, έχουν πάρει το δρόμο της προσφυγιάς. Ο Ιρακινός Υπουργός Εξωτερικών έκανε έκκληση προς τις μειονότητες. Ζητώ από τις μειονότητες του Βορείου Ιράκ να μην εγκαταλείψουν τη χώρα. Είστε ουσιώδες τμήμα του Ιράκ. Εάν φύγετε, το Ιράκ θα είναι ανεπαρκές. Αποτελείτε συστατικό στοιχείο του Ιρακινού λαού. Μετά από τον εφιάλτη των δημείων του Χαλιφάτου, θα χρειαστεί κάτι παραπάνω από επίσημες διαβεβαιώσεις για να επιστρέψουν στις εστίες τους οι εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες του Βορείου Ιράκ. Την ενόχληση της Άγκυρας έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για παρακολουθήσεις επικοινωνιών Τούρκων αξιωματούχων από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει από τη Βόνη ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Στέφανε. Εξηγήσεις από τη γερμανική κυβέρνηση ζητάει η Άγκυρα μετά τις αποκαλύψεις γερμανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Τουρκία βρίσκεται στο στόχαστρο της γερμανικής μυστικής υπηρεσίας BND. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Αχμέντ Αβούτογλου δήλωσε ότι θα μιλήσει σήμερα με τον γερμανό ομολογό του Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, ενώ χαρακτήρισε ασυγχώρητες τις γερμανικές ενέργειες. Ζήτησε μάλιστα μια επίσημη και ικανοποιητική εξήγηση και προέτρεψε το Βερολίνο να τερματίσει άμεσα τις παρακολουθήσεις εάν ευσταθούν οι ισχυρισμοί. Σήμερα το πρωί το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον γερμανό πρέσβη στην Άγκυρα για εξηγήσεις. Μέχρι στιγμής πάντως η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ δεν θέλησε να σχολιάσει την υπόθεση. Δήλωσε μόνο ότι αν χρειαστεί θα ενημερωθεί η Επιτροπή του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για τις μυστικές υπηρεσίες. Με αφορμή την υπόθεση παρακολούθησης της Τουρκίας έχει ξεσπάσει μια δημόσια διαφωνία μεταξύ γερμανών βουλευτών. Κάποιοι ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για τις ενέργειες της γερμανικής μυστικής υπηρεσίας, η οποία όπως αποκαλύφθηκε κατέγραψε τηλεφωνικές συνομιλίες ακόμα και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Τζον Κέρι και της προκατόχου του Χίλαρη Κλίντον. Άλλοι πάλι εκφράζουν ανοιχτά την κατανόησή τους, όπως για παράδειγμα ο χριστιανοδημοκράτης Βόλφγκανγκ Μπόσπαν, ο οποίος θεωρεί ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τις παρακολουθήσεις, επικαλούμενος τις ενέργειες του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος PKK, αλλά και ακραίες ομάδες Τούρκων που δρούν στη Γερμανία. Μάλιστα, ενδεικτικά του κλίματος που επικρατεί στη γείτονα είναι και δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου που λένε πως η Γερμανία θεωρεί σύμμαχο του ΝΑΤΟ αλλά όχι φίλο την Τουρκία. Να ευχαριστήσουμε τον Στέφανο από την Deutsche Welle, Γεωργακόπουλο. Να αλλάξουμε θέμα. Μία τεράστια κομπίνα έχουν στήσει επιτίδη στο διαδίκτυο, τάζοντας μέσω email εύκολα δάνεια σε ανυποψία στους πολίτες. Ο στόχος τους είναι διπλός, η κλοπή χρημάτων αλλά και προσωπικών δεδομένων όσων πέσουν στην παγίδα τους. Ως τρόπο προστασίας, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος συνιστά στους χρήστες να μην ανοίγουν ηλεκτρονικά μηνύματα αγνώστου προελεύσεως. Στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για δήθεν χορήγηση δανείων σε μεγάλο αριθμό χρηστών του διαδικτύου και τους κλέβουν τα προσωπικά στοιχεία.
Η νέα απάτη μέσω email στην πρώτη μέρα εφαρμογής της εντοπίστηκε από τους άνδρες της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αυτό είναι μια καινούργια απάτη που έχει έλθει με μορφή καταιγίδας email προς τους Έλληνες χρήστες του διαδικτύου, όπου κάποιοι υπόσχονται ότι μπορούν σε λίγες μέρες να μας βγάλουν δάνεια με επιτόκια πάρα πολύ χαμηλά και ελκυστικά, γύρω στο 2-3%. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα όποιος τσιμπήσει αυτό το μήνυμα και το πιστέψει, στη συνέχεια αρχίζει δυστυχώς ο γολγοθάς του. Και αυτό γιατί αρχίζει μια επικοινωνία με ανθρώπους στο εξωτερικό που σε πείθουν ότι αξίζει να πάρεις αυτό το δάνειο. Ένα δάνειο που αργότερα σε ειδοποιούν ότι εγκρίθηκε και το μόνο που πρέπει να κάνεις εσύ είναι... Πρέπει να προκαταβάλεις τα έξοδα τα οποία έχουν γίνει για να βγει το δάνειο αυτό. Πόσα είναι ανάλογα αυτά τα έξοδα? Με το δάνειο, το ύψος του δανείου είναι και τα έξοδα. Περίπου κυμαίνονται από 10-15 χιλιάδες ευρώ και φτάνουν μέχρι 100-150-180. Εκτός από τα χρήματα ζητούν είτε προσωπικά στοιχεία, όπως αριθμό ΑΦΜ, είτε προσωπικά οικονομικά δεδομένα, όπως αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών ή αριθμούς πιστωτικών καρτών, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για κακόβουλους σκοπούς. Θύματα αρχικά δεν έχουμε, αλλά είναι η πρώτη μέρα σήμερα. Mm-hmm. Θα πρέπει να δούμε στο πρώτο επτάήμερο να κάνουμε τον απολογισμό μας. Mm-hmm. Είναι θέμα χρόνου να εντοπιστούν για να λογοδοτήσουν στις χώρες που έχουν κάνει αυτό το κύκλωμα. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος συνιστά στους χρήστες του διαδικτύου να μην ανοίγουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα για την προέλευση ή τον αποστολέα των οποίων δεν είναι βέβαιοι. Με εντατικούς ρυθμούς ξανά πιάσε δουλειά η ομάδα αρχαιολόγων στο μεγαλοπρεπές ταφικό μνημείο στο λόφο Καστά της αρχαίας Αμφίπολης. Στόχος των αρχαιολόγων είναι η λύση του γρίφου που κρύβουν οι σφίγγες οι οποίες φυλούν την είσοδο του μνημείου, το οποίο έχει κεντρήσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Συνδεόμαστε απευθείας με την αρχαία Αμφίπολη και τον συνάδελφο Σταύρο Ιωαννίδη για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλησπέρα, Σταύρο. Πρώτα όμως, κυρίες και κύριοι, από την αρχαία Αμφίπολη, να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Με χειρουργικές κινήσεις άρχισαν και πάλι από το πρωί εργασίες στον αρχαίο τάφο της Αμφίπολης. Στο χώρο της ανασκαφής μεταφέρθηκε το ειδικό ανυψωτικό μηχάνημα με το οποίο θα απομακρυνθούν οι λίθοι που βρίσκονται μπροστά από την είσοδο του αρχαίου τάφου, ώστε να καταφέρουν οι αρχαιολόγοι να βρεθούν με ασφάλεια στο εσωτερικό του μεγαλοπρεπούς μνημείου. Υπάρχουν εικασίες διάφορες, τώρα να δούμε. Πάντως σίγουρα είναι καλό για τον τόπο μας. Ό,τι και να βρεθεί. Η αγωνία για το τι υπάρχει πίσω από τη μεγαλοπρεπή είσοδο του τάφου κορυφώνεται. Πριν από ένα χρόνο στην περιοχή έγινε γεωφυσική διασκόπηση, η οποία έδειξε ότι στο εσωτερικό υπάρχουν τρεις χώροι. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι πίσω από τον τοίχο στην είσοδο του τάφου υπάρχει ψηφιδωτό δάπεδο με ρόμβους, το οποίο φαίνεται να συνεχίζεται και πίσω από τη θύρα και τις παραστάδες της. Σύμφωνα με την αρχαιολόγο Κατερίνα Περιστέρη, σίγουρα είναι τάφος για άτομο ή άτομα τα οποία είναι στρατηγοί, αλλά ακόμα δεν είναι σε θέση να πούνε ποιος ακριβώς, αν δεν ανοιχτεί ο τάφος. Καλό είναι να μην καλλιεργούνται μεγάλες προσδοκίες. Κρατάμε λίγο χαμηλούς τόνους και από εκεί πέρα ό,τι είναι να δούμε θα το δούμε στο τέλος και με τις ανακοινώσεις τις επίσημες από την κυρία Περιστέρη. Μέρα με τη μέρα και όσο πλησιάζει η μέρα των επίσημων ανακοινώσεων, το ενδιαφέρον των κατοίκων αλλά και των τουριστών για τη μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη αυξάνεται συνεχώς. Τώρα φεύγαμε για Θεσσαλονίκη και είπα εντάξει, εμείς είμαστε από εδώ συνέχεια, να μην πάμε να δούμε τι γίνεται. Και εγώ αυτό έχω την εντύπωση ότι είναι κάτι σημαντικό. Πιστεύω ότι θα είναι μεγάλο έμπρημα εδώ στην περιοχή και θα πάρει λίγο αξία. Γιατί πολύ υποβαθμίστηκε η περιοχή εδώ. Οι εργασίες συντήρησης στο χώρο γύρω από την είσοδο του σφραγισμένου τάφου θα συνεχιστούν και αύριο. Μακάρι να είναι αυτό που πιστεύει ο κόσμος. Κάτι μεγάλο. Κάτι μεγάλο, ναι. Γιατί η περιοχή θα πάρει πιο πολύ δημοσιότητα. Το Υπουργείο Πολιτισμού για πρώτη φορά εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει ότι θα μετακινηθούν οι ακέφαλες σφίγγες από την είσοδο του τάφου και μάλιστα πλέον διαβεβαιώνει ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα θα υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την πορεία της ανασκαφής. Σταύρο Ιωαννίδη, δώσε μας όλα τα νεότερα από το μέτωπο των ανασκάφων. Λοιπόν, ξανάρχισαν σήμερα οι εργασίες εδώ στον τάφο. Να σας πω πως είχαν σταματήσει για τρεις ημέρες λόγω του 15 Αυγούστου και βέβαια ξεκίνησαν κάποιες εργασίες προκειμένου να ενισχυθεί με κάποιο τρόπο η είσοδος του τάφου, ούτως ώστε οι αρχαιολόγοι εκατοστό προς εκατοστό να καταφέρουν να εισχωρήσουν, να αφαιρέσουν αρχικά τις πλάκες που φράζουν την είσοδο και αυτό αναμένεται να γίνει τα επόμενα 24 ώρα, ίσως και αύριο, καθώς έχει έρθει στην περιοχή ειδικό μηχάνημα για να τις παραλάβει, ενώ όπως διεμήνυσε το Υπουργείο, οι σφίγγες που αρχικά είχε ακουστεί πληροφορίες έλεγαν πώς θα μετακινηθούν από την είσοδο
προκειμένου να είναι έτσι ευκολότερη η διέλευση των αρχαιολόγων, θα παραμείνουν εκεί μέχρι νεοτέρας. Να σας πω πως έχει εντοπιστεί και ένα ψηφιδωτό, το οποίο φαίνεται πως εκτείνεται μέσα στην είσοδο του τάφου. Υπάρχει ένα τμήμα του το οποίο βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά, έχει ρόμβους επάνω και είναι μεγάλης αξίας, όπως λένε οι αρχαιολόγοι, οι οποίοι εκτιμούν πως στο ταφικό σύνολο υπάρχουν 3 δωμάτια. Αυτό όμως βέβαια μένει να εξακριβωθεί καθώς θα προχωρούν οι εργασίες. Να σας πω βέβαια πως το μνημείο αυτό τραβά τα βλέμματα τόσο των διεθνών δικτύων όσο και των τουριστών. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκαν εδώ συνεργείο του BBC αλλά και συνεργεία γειτονικών κρατών από την Βουλγαρία, από την Τουρκία και από άλλες περιοχές. Ενώ πολλοί περαστικοί τουρίστες σταματούν προκειμένου να ρίξουν μια ματιά όσο μπορεί ο καθένας στην ανασκαφή, καθώς η απόσταση στην οποία θα λέγαμε σταματά ο δρόμος, σταματά η προσέλευση του κόσμου, είναι αρκετά μεγάλη. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούν και άλλα τηλεφακούς, ό,τι μπορεί ο καθένας προκειμένου να πάρει μια γεύση από την ανασκαφή αυτή. Ενώ είναι ενισχυμένη η επισκεψιμότητα τόσο στο μουσείο της Αμφίπολης, Σταύρο, όσο και στο λιοντάρι, το μεγάλο... οποίο βρίσκεται σε απόσταση 5 χιλιόμετρων. Ενδιαφέρον αναμένουμε την πρόοδο των ανασκαφών. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, ανάμεσα στις φλόγες του πολέμου και στην διπλωματική προσπάθεια για εκεχηρία, βρίσκεται η Ανατολική Ουκρανία. Φιλορώσοι ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση με πυράβλους εναντίον λεωφορείων, τα οποία ήταν γεμάτα πρόσφυγες, όπως καταγγέλει το Κίεβο. Την ίδια ώρα έχει βαλτώσει η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους αμάχους. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Φελίδη για να μας δώσει όλες τις νεότερες εξελίξεις από την φλεγόμενη Ανατολική Ουκρανία. Γιώργο. Εξελίξεις που είναι καταγιστικές, Στράτο, καθώς όπως βλέπουμε στα πλάνα μας, το Ντόνετσκ δέχθηκε πάλι επίθεση σφυροκόπημα από τις Ουκρανικές δυνάμεις και την ίδια ώρα μια αυτοκινητοπομπή λεωφορείων που μετέφεραν πρόσφυγες από την πόλη του Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία επλήγει από τους αντάρτες με πυράβλους τύπου Γκραντ με αποτέλεσμα να βρει το θάνατο αδιευκρίνιστος αριθμός ανθρώπων, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Όμως οι αντάρτες αρνούνται πως ευθύνονται για αυτό το πλήγμα, λέγοντας πως δεν διαθέτουν όπλα τέτοιου τύπου. Στο μεταξύ, ένα τμήμα 30 φορτηγά από τα 282 συνολικά του τεράστιου ρωσικού κομβόι που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ανατολική Ουκρανία βρίσκεται στη Μεθόριο και αυτό το τμήμα, τα 30 φορτηγά, μετακινήθηκαν προς ένα συνοριακό φυλάκιο όπου θα δούμε στα πλάνα μας έχουν εγκατασταθεί ήδη συσκευές ακτίνων Χ για τον έλεγχο του φορτίου και βρίσκονται επί τόπου παρατηρητές του Ερυθρού Σταυρού, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και Ουκρανοί τελωνιακοί. Η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα ότι όλα τα θέματα που αφορούν την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία έχουν επιληθεί, τονίζοντας ωστόσο ότι στις συνομιλίες της χθεσινοβραδινές στο Βερολίνο, της τετραμερούς διάσκεψης, δεν υπήρξε πρόοδος για μια εκεχηρία και μια πολιτική διευθέτηση των μαχών της σύγκρουσης που μένεται στην Ανατολική Ουκρανία. Εξακολουθεί να φλέγεται η Ανατολική Ουκρανία. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Τώρα, την αποδέσμευση περίπου 125 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν σε ορισμένα ευπαθή οπωροκυπευτικά για τη στήριξη των Ευρωπαίων αγροτών που έχουν πληγεί από το ρωσικό εμπάρκο. Ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κονδύλι αυτό είναι ανεξάρτητο από τα μέτρα για τον τομέα των ροδακινοπαραγωγών, όπως διευκρίνησε το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όλες τις πληροφορίες θα μας δώσει ο Αχιλλέας Τόπας. Αχιλλέα. Λοιπόν, Μάρκο, η σημερινή ανακοίνωση της Κομισιόν για την παροχή αποζημιώσεων προκειμένου να στηριχθούν παραγωγή συγκεκριμένων οπωροκυπευτικών προκάλεσε ανησυχία στην Αθήνα και στη χώρα μας, καθώς πολλοί έσπευσαν να επισημάνουν ότι δεν συμπεριλαμβάνονται τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια τα οποία μας απασχολούν ιδιαίτερα. Ωστόσο, επικοινωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας είπε ότι μέτρα για τη στήριξη των παραγωγών σε ό,τι αφορά ροδάκινα και τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε τα μέτρα αυτά κυμαίνονται από 20 έως και 30 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που θέλει να κάνει η Κομισιόν είναι να μην διοχετευθούν τεράστιες ποσότητες από τα αδιάθετα φρούτα και τα προϊόντα που προορίζονταν για τη ρωσική αγορά στην ευρωπαϊκή αγορά, με αποτέλεσμα να κατρακυλήσουν οι τιμές των προϊόντων αυτών σε επίπεδα κρίσης, όπως αναφέρουν και τα ίδια τα στελέχη της Κομισιόν. Και αυτό πρόκειται να επιτευχθεί με την απόσυρση ορισμένων τόνων των προϊόντων αυτών ή με τη δωρεάν διανομή τους, και γι' αυτό το λόγο δίνονται και αποζημιώσεις, οι οποίες βέβαια δεν καλύπτουν το κόστος της ζημιάς. Σε ό,τι αφορά τώρα τη χώρα μας,
οι αποζημιώσεις πρόκειται να δοθούν όπως σύμφωνα με την πληροφόρηση μάλλον που έχουμε, όχι με κάποια ποσόστοση ή ανάλογα με τη ζημιά που έχει υποστεί ο κάθε παραγωγός, αλλά με βάση το ποιος θα κάνει πρώτος αίτηση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμούνται και να το έχουν στο μυαλό τους οι Έλληνες παραγωγοί. Επίσης, σύμφωνα και με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα μέτρα σε ό,τι αφορά τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια θα εξειδικευθούν την Παρασκευή, όπου θα έχουμε νέα συνάντηση των εμπειρογνωμόνων από τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Αχιλλέα Τόπα. Πανικός επικράτησε το μεσημέρι στην Κοζάνη όταν 35χρονος ένοπλος εισέβαλε στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και απείλησε να αυτοκτονήσει. Την ώρα μάλιστα που το κτίριο ήταν γεμάτο κόσμο. Μετά από πολλή ώρες διαπραγματεύσεις πίστηκε να παραδοθεί. Τον τρόμο έσπηρε το μεσημέρι 35χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος εισέβαλε με καραμπίνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη και απειλούσε να αυτοκτονήσει. Επικράτησε πανικός. Πολίτες και υπάλληλοι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα γραφεία προσπάθησαν να φύγουν από τον όροφο. Στα γραφεία έμεινε μόνο ένας υπάλληλος που προσπάθησε να συζητήσει μαζί του, μήπως και τον μεταπίσει, αλλά ήταν μάταιο και κατέβηκε. Κάποιος κύριος ανέβηκε πάνω εδώ στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ με κάποιο όπλο και απειλούσε. Την ίδια ώρα, άνδρες της αστυνομίας εκένωσαν το κτίριο, ενώ στο σημείο κλήθηκε διαπραγματευτής. Μάλιστα, για να καταφέρουν να μεταπίσουν οι αστυνομικοί τον 35χρονο κτηνοτρόφο, ζήτησαν και από συγγενή του να βρίσκεται μπροστά στις διαπραγματεύσεις. Εγώ που βγήκα έξω, που είδα την αστυνομία που είχε έρθει εδώ γύρω-γύρω από το κτίριο για να μην πηγαίνει κόσμος να πλησιάζει, είχα δει κάτι κουπέλες εκεί πάνω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαν βγει έξω στον μπαλκόνι. Τελικά, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, ο κτηνοτρόφος παραδόθηκε στους αστυνομικούς και διαπιστώθηκε πως τα φυσίγγια που είχε στην καραμπίνα του ήταν άσφαιρα και ο σκοπός του ήταν να διαμαρτυρηθεί για την μη καταβολή αποζημίωσης από τον οργανισμό. Την εκδοχή αυτή απορρίπτει η προϊσταμένη του τοπικού γραφείου του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας μάλιστα ότι οι εργαζόμενοι γνώριζαν τον κτηνοτρόφο, ο οποίος είχε πάει επανειλημμένο στα γραφεία διεκδικώντας εξισωτική αποζημίωση. Σε διάψευση των δημοσιευμάτων που θέλουν τον ΟΑΕΔ να κλείνει εν μία νυχτή όπως η ΕΡΤ, προχώρησε το Υπουργείο Εργασίας. Το θέμα πάντως προκάλεσε και την αντίδραση των περισσότερων κομμάτων. Με μία κατηγορηματική διάψευση, ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης έδωσε προσωρινά τουλάχιστον λήξη στα σενάρια περί ξαφνικού θανάτου του ΟΑΕΔ. Μόνο ως προϊόν δημοσιογραφικής αφέλειας ή σκόπιμου αποπροσανατολισμού μπορεί να χαρακτηριστεί το σημερινό ανυπόστατο δημοσίευμα περί σχεδίου ξαφνικού θανάτου του ΟΑΕΔ. Ουσιαστικά πρόκειται για κατασκευασμένο σχέδιο παραπληροφόρησης που υπονομεύει την εθνική προσπάθεια στον κρίσιμο τομέα της αντιμετώπισης της ανεργίας. Το σενάριο του αλαέρτ κλεισίματος του ΟΑΕΔ, που σήμερα απασχολεί 3.000 άτομα, ανέφερε η γνωστή για τα επιθετικά της δημοσιεύματα γερμανική εφημερίδα Bild και τη σκυτάλη πήρε η εφημερίδα των συντακτών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επιδοματική πολιτική του ΟΑΕΔ θα περάσει στην αρμοδιότητα του ΙΚΑ και οι πολιτικές απασχόλησης θα δοθούν σε ιδιωτικές εταιρείες. Οποιοδήποτε πειραματισμοί έχουν επιχειρηθεί στο παρελθόν ή και στο πρόσφατο παρελθόν. Να εκκορυφθούν κομμάτια του οργανισμού σε ιδιώτες έχουν αποτύχει σύμφωνα με τα δικά μας στοιχεία, τα στοιχεία που διαθέτουμε εμείς. Η σχεδιαζόμενη από την κυβέρνηση διάλυση του ΟΑΕΔ και η μεταφορά της επιδότησης ανεργίας και κατά συνέπεια των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών για την ανεργία στο ΙΚΑ στοχεύει στην αρπαγή τους για να στηριχτεί η καταραίουσα λόγω των μνημονιακών κυβερνητικών πολιτικών οικονομική βάση του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τόσο της Bild όσο και της εφημερίδας των συντακτών, ο ΟΑΕΔ οδηγείται προς τον ξαφνικό θάνατο λόγω ανεπαρκούς πολιτικής αντιμετώπισης της ανεργίας. Γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Είναι πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στοιχείο της προγραμματικής συμφωνίας της κυβέρνησης, η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του ΟΑΕΔ. Η αντιμετώπιση της ανεργίας και η προστασία των ανέργων αποτελεί αρμοδιότητα και υποχρέωση του κράτους. Η ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση του ΟΑΕΔ θα αποτελέσει μια πράξη ακραίου νεοφιλελευθερισμού, στην οποία η Δημάρη είναι κατηγορηματικά αντίθετη. Κύκλοι του ΟΑΕΔ μάλιστα επισημαίνουν ότι η συνταγή ΕΡΤ δεν είναι εφαρμόσιμη στον ΟΑΕΔ, δεδομένου ότι είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και όχι ιδιωτικού. Ενώ κάθε χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων από ιδιωτικές εταιρείες κρίνεται αντισυνταγματική.
Ρεκόρ παραγωγικότητα σημειώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά τον Ιούλιο. Οι επενδύσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η θυγατρική του κινέζικου κολοσσού της Κόσκο συμβάλλουν αποφασιστικά στο νέο ρεκόρ διακίνησης κοντέινερς, δίνοντας τη δυνατότητα στα μεγαλύτερα πλοία του κόσμου να καταπλέψουν στο λιμάνι. Όπως το πλωτό μεγαθύριο MSC London, το οποίο έδεσε στον Πειραιά χθες το βράδυ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα πλοία της Ιφιλίου, το οποίο το βράδυ της Κυριακής κατέπλευσε στο λιμάνι του Πειραιά. Με μήκος 399 μέτρα και με δυνατότητα μεταφοράς 16.652 κοντέινερ στον 20 ποδών, το πλωτό αυτό μεγαθύριο συμβάλλει στην επίτευξη αλματώδων ρυθμών ανάπτυξης στις εγκαταστάσεις της Κόσκο στον Πειραιά. Οι επενδύσεις που έχουν γίνει από τον κινέζικο κολοσσό στον Πειραιά έχουν οδηγήσει σε ρεκόρ διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με στοιχεία της Costco Pacific, θυγατρικής του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, που διαχειρίζει το κινέζικος όμιλος, τον Ιούλιο από τους προβλήτες της διακινήθηκαν 285,6 κοντέινερ στον 20 ποδών, αριθμός ρεκόρ που αντιπροσωπεύει αύξηση 37% συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2013 και αύξηση 28,3% το πρώτο επτάμηνο του 2014 συγκριτικά με το περασμένο έτος. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ταυτόχρονα τρία τέτοιου μεγέθους πλοία. Όταν γίνει ο προβλήτας 3 δυτικός, θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε άλλα δύο ακόμα ταυτόχρονα. Που σημαίνει ότι κανένα πλοίο δεν θα περιμένει να εξυπηρετηθεί και θα έχουν παραγωγικότητες που είναι εφάμιλες και καλύτερες από αυτές των λιμανιών της Βορείου Ευρώπης. Η αλματώδης αύξηση των κοντέινερς που διακινούνται μέσω του Πειραιά, εκτός από τις επενδύσεις, οφείλεται και στο γεγονός ότι άλλα λιμάνια της νοτιοανατολικής Μεσογείου αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ωστόσο, με την ολοκλήρωση των έργων για την κατασκευή του δυτικού τμήματος του προβλήτα 3 από την Κόσκο, προϋπολογισμού 230 εκατομμυρίων ευρώ, ο Πειραιάς θα καταστεί το νούμερο 1 λιμάνι στη Μεσόγειο. Απίστευτη ταλαιπωρία περίμενε τους επιβάτες του πλοίου European Express, καθώς παρουσιάστηκε πρόβλημα στον καταπέλτη, ενώ το πλοίο ήταν δεμένο στο λιμάνι των Φούρνων. Το δρομολόγιο εκτελέστηκε με 4 ώρες καθυστέρηση, αφού αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Η ώρα είναι 11:30 το πρωί και το πλοίο European Express μπαίνει στο λιμάνι του Πειραιά. Ένα πρόβλημα στον καταπέλτη ήταν η αιτία για να ταλαιπωρηθούν οι περίπου 700 επιβάτες του. Το πλοίο, και ενώ βρισκόταν στο λιμάνι των Φούρων, παρουσίασε βλάβη στον καταπέλτη, ο οποίος κόλλησε κυριολεκτικά στη μέση, με αποτέλεσμα να μην κλείνει. Στο πλοίο είχαν ήδη επιβιβαστεί 476 επιβάτες από τη Σάμο και τους Φούρνους, ενώ στην Ικαρία περίμεναν άλλοι 140. 4 ώρες είμαστε στους Φούρνους, γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, με 2 παιδιά. Εγώ τρελάθηκα απόψε. Σας είχαν ενημερώσει? Άργησαν. Τώρα τι να τα κάνουμε αυτά. Ήταν να φύγουμε 11 και φύγαμε 1. Αλλά εντάξει, υπομονή. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, με το πλοίο να συνεχίζει το δρομολόγιο του προς Πειραιά. Είχαμε 3 ώρες καθυστέρηση, αλλά τι να κάνουμε. 4. Δεν σας είχαν ενημερώσει, είχε συμβεί? Ναι, μετά που λίγη ώρα μας είπανε. Ήταν ταλαιπωρία? Ήταν μεγάλη ταλαιπωρία. Αλλά φτάσαμε ασφαλείς, αυτό είναι σημαντικό. Πριν από λίγες μέρες, οι επιβάτες του συγκεκριμένου πλοίου είχαν υποστεί ξανά ταλαιπωρία, αυτή τη φορά για 10 ώρες, όταν το European Express παρέμεινε δεμένο στο λιμάνι της Καβάλας λόγω επίσχυσης εργασίας 12 μελών του πληρώματός του. Οι αναρτήσεις στο Facebook, οι φωτογραφίες στο Instagram και ο έλεγχος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλα αυτά αποδεικνύουν πως ο Έλληνας παραμένει εξαρτημένος από το κινητό του τηλέφωνο και εσχάτως και από το τάμπλετ του, ακόμα και στην περίοδο των καλοκαιρινών του διακοπών. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που θα αποχωρίζονταν τις ηλεκτρονικές τους συσκευές ακόμα και λίγες ημέρες το καλοκαίρι. Πόσο 24 ώρες το έχετε το κινητό πάνω σας? 24. Πιστεύετε είναι μια εξάρτηση το κινητό για τον Έλληνα? Πάντα. Μαζί με τα λεφτά, πάντα. Πόσες ώρες την ημέρα το έχετε πάνω σας? 24 ώρες. Αν λοιπόν νιώθετε ανήσυχοι όταν βρίσκεστε κάπου που δεν έχει σήμα το κινητό σας τηλέφωνο και δεν το κλείνετε ούτε όταν κοιμάστε, ανήκετε στα 2/3 των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας που δεν αποχωρίζονται το κινητό ούτε στον ύπνο τους, αλλά και στο 50% που αισθάνεται ανασφάλεια όταν δεν πιάνει σήμα το κινητό. Μέχρι στο ύπνο μας το έχουμε. Και στην παραλία κινητό έτσι, είστε εξαρτημένος, δεν μπορείτε να αποχωριστείτε. Ναι. Γιατί, περιμένετε κάποιο επίγον τηλεφώνημα, γιατί?
Όχι, να περάσει η ώρα, ξέρω εγώ. Ύστερα από 20 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα, τα κινητά τηλέφωνα διατηρούν εξέχουσα θέση στην καθημερινότητά μας, ενώ το 98% των Ελλήνων που διατηρούν κινητό τηλέφωνο δηλώνει ότι αποτελεί κύρια πηγή ενημέρωσης μαζί με την τηλεόραση. Αφού είναι μπήκε στη ζωή μας, δεν μπορούμε χωρίς αυτό. Παίζετε και διάφορα παιχνίδια. Παίζουμε, ναι. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ένωσης Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας από την εταιρεία QED, το 85% των κατόχων κινητών αισθάνεται πιο ασφαλές λόγω του τηλεφώνου, ενώ το 82% πιο κοντά στους δικούς του ανθρώπους. Επίσης, το 51% των κατόχων μπορούν να διαχειρίζονται και να οργανώνουν καλύτερα την καθημερινότητα και τη δουλειά τους. Βλέπω το κινητό ακόμα και στην παραλία. Δεν το αποχωρήσετε ποτέ? Βέβαια, γιατί να το αποχωρήσω? Λόγω δουλειάς. Στην παραποίηση των λεγόμενων του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου προχώρησε ο Ολυμπιακός. Αντιπροσωπεία των Ερυθρολεύκων με επικεφαλή τον Βαγγέλη Μαρινάκη επισκέφθηκε το Πατριαρχείο με αφορμή το φιλικό αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε. Αργότερα, η επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού φιλοξένησε το καλωσόρισμα του Παναγιώτατου, πλήρως διαστρεβλωμένο σε μια άκομψη προσπάθεια να αποκομίσει ωφέλη εκεί που δεν υπήρχαν. Η παρουσία του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη για το φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε το περασμένο Σάββατο συνδυάστηκε με την επίσκεψη αντιπροσωπείας των Ερυθρόλευκων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το πνεύμα γαλήνης και κατάνοιξης που πλημμύρισε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού ίσως είναι και η εξήγηση για την προφανή παραποίηση των λεγόμενων του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου. Στο σχετικό βίντεο που φιλοξενείται μάλιστα στην επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στις αξίες που πρέπει να διέπουν τον αθλητισμό και κατ' επέκταση το ποδόσφαιρο. Στο θέμα των ποδοσφαιρικών αγώνων και γενικά στο χώρο του αθλητισμού, ο στόχος δεν είναι πάντοτε, δεν πρέπει να είναι πάντοτε η νίκη, αλλά ο ευγενής αγώνας, η ευγενής άμυλα. Ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο εξευγενίζει τον άνθρωπο. Οι επιμελητές της επίσημης ιστοσελίδας του Ολυμπιακού, σκεπτόμενοι προφανώς ότι ελάχιστοι θα μπουν στον κόπο να παρακολουθήσουν το βίντεο του καλωσορίσματος του Οικουμενικού Πατριάρχη, ή ίσως επειδή δεν άκουσαν καλά, αποτύπωσαν σε επίσημο δελτίο τύπου τα λεγόμενα του Παναγιώτατου ως εξής. Έχετε αποδείξει ότι η ευγενής άμυλα και ο ευγενής αγώνας είναι ο στόχος και είστε νικητές. Φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης ουδέποτε ανέδειξε τον Ολυμπιακό στη μόνη νικήτρια ομάδα που προάγει τα αθλητικά ιδεώδη, αλλά αυτό δεν πτώησε τους Ερυθρόλευκους που άλλα άκουσαν και άλλα έγραψαν. Είναι ακριβώς εκείνη η στιγμή που αναρωτιέσαι αν θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε λίγο το ξέφρενο πάρτι της Μαντόνα για τα γενέθλιά της στη Γαλλική Ριβιέρα. Να πάμε τώρα στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εκπνέει απόψε η εύθραστη εκεχηρία που ισχύει εδώ και μία εβδομάδα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς. Ο Γιώργος Φελίδης θα μας ενημερώσει. Γιώργο. Μάρκο, εκπνέει απόψε η εκεχηρία, αλλά πάνω από 2.000 άνθρωποι έχουν βρει το θάνατο από τις 8 Ιουλίου όταν άρχισε η Ισραηλινή επίθεση, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο Υγείας των Παλαιστινίων. Ανάμεσα στους νεκρούς υπάρχουν 541 παιδιά και 250 γυναίκες, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 10.196. Μέσα όμως στις τάχτες του πολέμου, με την ειρήνη στην περιοχή να αποτελεί μακρινό όνειρο, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ερωτεύονται. Δύο νέοι, ένας σύγχρονος Ρωμαίος και Ιουλιέτα και μια Ιουλιέτα, ένας Άραβας και μια Ισραηλινή, παντρεύτηκαν χθες βράδυ με αστυνομική συνοδεία, καθώς υπερορθόδοξοι Εβραίοι έκαναν διαδήλωση έξω από τη γαμήλια τελετή. Να παρακολουθώ. Διαξυφισμοί, συλλήψεις και διαδηλώσεις έξω από ένα γάμο στο Τελαβίβ. Η Μόρα Μάλκ, αντί να τα φτιάξει με κάποιον Εβραίο ομό θρησκό της, ερωτεύθηκε τον 26χρονο μουσουλμάνο Μαχμούντ Μανσούρ. Την Παρασκευή η μέλουσα νύφη ασπάστηκε το Ισλάμ και την Κυριακή τα παιδιά παντρεύτηκαν. Ο γαμπρός είναι ευτυχισμένος και μιλάει για την ανάγκη ειρηνικής συνύπαρξης. Αλλά ο πατέρας της νύφης είναι έξαλλος. Ονειρευόταν η κόρη του να παντρευτεί ραβίνο. Για τους συγγενείς του γαμπρού ο γάμος αυτός είναι ευλογία, όχι όμως και για την οικογένεια της νύφης. Η νύφη μπορεί να γίνει μουσουλμάνα, εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε Εβραίοι. Ο γάμος μετατρέπεται σε πεδίο αντιπαράθεσης, καθώς οι ακραίοι υπερορθόδοξοι Εβραίοι διαδηλώνουν έξω από τη δεξίωση. Όπως την Ιεριχώ που οι Σάλπιγγες έριξαν τα τείχη, ελπίζω και η νύφη να ακούσει τη Σάλπιγγα και να επιστρέψει στην εβραϊκή θρησκεία. Δίπλα στη διαδήλωση σχηματίζεται αντιδιαδήλωση ειρηνιστών με λουλούδια. Γιορτάζουμε την επιλογή του νιώπαντρου ζευγαριού. Το κράτος του Ισραήλ είναι εβραϊκό, αλλά και δημοκρατικό.
Χρειάστηκε να επιστρατευτούν 200 αστυνομικοί και 70 ιδιωτικοί φρουροί για να εξασφαλίσουν τη διεξαγωγή του μυστηρίου. Οι ακραίοι τελικά συγκρατήθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και οι καλεσμένοι μπόρεσαν να παραστούν στο μυστήριο. Οι νεόνυμφοι πάντως έμοιαζαν ερωτευμένοι, όπως την πρώτη φορά που γνωρίστηκαν πριν από 5 χρόνια. Με ένα ξέφρενο πάρτι στη Γαλλική Ριβιέρα γιόρτασε τα 56 γενεθλιά της η μεγάλη κυρία της, Pop Madonna. Υψηλές παρουσίες και άνθρωποι της showbiz τίμησαν τη στάρ σε ένα πάρτι στο οποίο έκλεψαν τις εντυπώσεις οι στιλιστικές επιλογές των καλεσμένων. Ένα πάρτι πρόκληση, ένα πάρτι γενεθλίων που σίγουρα μόνο η βασίλισσα της pop θα μπορούσε να διοργανώσει. Η 16η Αυγούστου ήταν για άλλη μια χρονιά η μέρα της Μαντόνα. Αυτή τη φορά το πάρτι λάβε χώρα στην έπαυλη της στις Κάνες με διακόσμηση αλλά και dress code εμπνευσμένα από τη δεκαετία του 20. Φώτα, στρας, πολλά φλας και φυσικά μια τόπλης φωτογραφία στο Instagram που σίγουρα θα μας έδινε μια ιδέα για το τι θα ακολουθούσε. Τα 56 κεράκια λοιπόν άναψαν και πολλοί ήταν οι διάσημοι που βρέθηκαν στο πάρτι για να τα σβήσουν παρέα με την αγαπημένη τους φίλη. Τις εντυπώσεις για ακόμα μια φορά κέρδισε η Kate Moss που φορώντας ένα απλό μαύρο κορμάκι πόζαρε στην κάμερα αλλά και το γνωστό σχεδιαστικό δίδυμο των D-Squared. Συνοδός της? Ποιος άλλος από τον 8χρονο David, το θετογιό που είχε υιοθετήσει με τον Guy Ritchie. Φωτογραφίες που ποικίλουν σε περιεχόμενο και πόζες με ένα και μοναδικό επίκεντρο. Την εδώ και τρεις δεκαετίες βασίλισσα της pop και του χρόνου. Στο Echo News που ακολουθεί θα δούμε γιατί η Βρετανία σκέπτεται να ταΐζει τα ζώα με προνύμφες μύγας. Η αύξηση της τιμής των ζωοτροφών συνδέεται άμεσα με τη μεγάλη αύξηση στην τιμή των γαλακτοκομικών. Προκειμένου να απεξαρτηθεί η Βρετανία από ακριβές εισαγόμενες ζωοτροφές, ερευνά την πιθανότητα να ταΐζει τα κτηνοτροφικά της ζώα με προνύμφες μύγας. Μια φάρμα όπου εκτρέφονται μύγες σίγουρα δεν είναι το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον για κανέναν. Σε αυτό το πιλωτικό εκτροφείο μεγαλώνουν εκατομμύρια μύγες που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Λίγο έξω από το York, στον Οργανισμό για τη Διατροφική Ασφάλεια και το Περιβάλλον, οι επιστήμονες διερευνούν τη διατροφική αξία της μύγας ως ζωοτροφή και κατάφεραν να ανακαλύψουν μερικές ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πλευρές αυτού του κατά τα άλλα ενοχλητικού εντόμου. Στο πλαίσιο τριετούς ερευνητικού προγράμματος, χρησιμοποιούν τις προνύμφες της μύγας που διακρίνονται για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη ως τροφή για τα γουρούνια και τις κότες. Πιστεύω ότι οι δυνατότητες αξιοποίησης της μύγας για το καλό της κοινωνίας είναι τεράστιες. Οι προνύμφες μύγας ξεραίνονται σε ειδικούς κλιβάνους και στη συνέχεια μετατρέπονται σε άλευρο. Είναι μια διαδικασία που διαρκεί 5 μόλις ημέρες. Αν αναλογιστεί κανείς ότι σήμερα τα ζώα τρέφονται μεσόγεια, κυρίως εισαγόμενοι, που χρειάζεται 3 μήνες για να καλλιεργηθεί και να μεγαλώσει, τότε σίγουρα οι μύγες δείχνουν ενδιαφέρουσα υπόθεση. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι μύγες μπορούν να ωφελήσουν οικονομικά τον τομέα της γεωργίας, μείνοντας κατά εκατομμύρια ευρώ το κόστος ζωοτροφής, ενώ οι προνύμφες θα μπορούσαν ακόμη και να μετατραπούν σε βιοντίζελ. Στην Κίνα, ήδη οι μύγες χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή, αλλά στην Ευρώπη προς στιγμήν αυτό απαγορεύεται. Οι επιστήμονες όμως πιστεύουν ότι οι όποιες διαφωνίες θα καμφθούν μέσα στα επόμενα χρόνια μπροστά στο μεγάλο οικονομικό όφελος. Το ζήτημα είναι πόσο διατεθειμένοι είμαστε εμείς οι καταναλωτές να καταναλώσουμε ζώο που έχει προηγουμένως τραφεί με προνύμφες μύγας. Στα καλά νέα της ημέρας, η πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης να ψυχαγωγήσει τους πολίτες με την προβολή ταινιών. Με κινηματογραφικές προβολές και μουσικές εκδηλώσεις, η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει να ψυχαγωγήσει τους πολίτες που θα βρίσκονται το προσεχές διάστημα στην πόλη.
Ο αύλιος χώρος του Δημαρχιακού Μεγάρου θα μετατραπεί σε υπαίθριο σινεμά σε συνεργασία με την κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης. Οι προβολές στο Σινε Δημαρχείο θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα στις 9 το βράδυ από τις 18 Αυγούστου έως και τις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει διακεκριμένες ελληνικές και ξένες ταινίες. Την πρώτη ημέρα θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στους Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Χατζηδάκη και Δημήτρη Μητροπάνο, ενώ την επόμενη το μουσικό σχήμα Τετράφωνο θα παρουσιάσει αφιέρωμα στο Σμυρνέικο και Ρεμπέτικο τραγούδι. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Παραγουανός επιθετικός Χόρχε Μπενίτες, ο οποίος υπέγραψε σήμερα το νέο του συμβόλαιο. Αμφίρροπα ζευγάρια ανέδειξε η κλήρωση της πρώτης φάσης του κυπέλου Ελλάδας, όπου συμμετέχει και η ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε λίγες ώρες το νέο μεταγραφικό του απόκτημα, τον Ισπανό μέσο Αλεχάνδρο Αλφάρο. Τέλος καλό, όλα καλά για την υπόθεση Αλεχάνδρου Αλφάρο στον Παναθηναϊκό. Ο 27χρονος μέσος αναμένεται στην Αθήνα τα ξημερώματα της Τρίτης και στη συνέχεια θα μεταβεί στο προπονητικό κέντρο, όπου και θα περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια με τους Πράσινους. Στα αγωνιστικά, μέρος της προπόνησης της Δευτέρας ακολούθησε ο Βίκτορ Κουλουναρίδης εν ώψη του αγώνα με τη Μίντλαντ την Πέμπτη για τα play-off του Europa League. Στον Ολυμπιακό, οι Ερυθρολεύκοι ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του Παραγουανού Άσου Χόρχε Μπενίτες. Ο πρώην παίκτης της Γκουαρανή μετέβει στα γραφεία με τον ατζέντη του και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ελλάδας διάρκειας 4 ετών. Αναφορικά με την περίπτωση του Κώστα Μανολά, βρετανικά μέσα στέλνουν τον Άσο των Ερυθρολεύκων στην Arsenal έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ και την περίπτωση του Ανδρέα Σάμαρη, σύμφωνα με την Πορτογαλική Αμπόλα, ο διεθνής μέσος βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Μπενφίκα. Φιλική νίκη με 2-1 της ΑΕΚ απέναντι στην Νικηβόλου στο Πανθεσσαλικό στάδιο με την ομάδα του Τραϊάνου Δέλα να αφήνει καλές εντυπώσεις. Δυναμικό ξεκίνημα και προβάδισμα δύο τερμάτων για τους κιτρινόμαυρους χάρη στα γκολ των Αραβίδη και Μάνταλου με πέναλτι. Η Νικηβόλου μείωσε με πλασέ του Σκούρτη στο 73. Στο μεταξύ, μετά και την κλήρωση της Δευτέρας στο κύπελο, η ΑΕΚ καλείται να αντιμετωπίσει τον Φωκικό για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης σε διπλούς αγώνες. Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Καλυθέα Απόλλων Σμύρνης, Λάρισα Ολυμπιακός Βόλου, Απόλλων Καλαμαριάς Άρης και Ηρακλής Λαμία. Οι ομάδες χωρίζονται σε δύο ομίλους, Βορρά και Νότο, με τον καθένα να βγάζει 7 ζευγάρια. Στον διεθνή χώρο και το γαλλικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, όπου η Paris Saint-Germain θα στερηθεί για ένα μήνα τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με την Παστιά. Δεύτερη ήττα σε ισάριθμες αγωνιστικές υπέστη η Μονακό του Λεωνάρντο Ζαρντίμ, ενώ στο γερμανικό κύπελο η Μπάγκερ Μονάχου είχε μία άνετη πρεμιέρα. Για το κύπελο Γερμανίας, η Μπάγκερ Μονάχου επιβλήθηκε τη Πρόισεν με 1-4, με το πρώτο γκολ να επιτυγχάνεται από τον Μάριο Γκέτσε. Το 2-0 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου διαμόρφωσε ο Τόμας Μίλερ. Το 0-3 σημείωσε με άψογο γκολ ο Νταβίδ Αλάμπα. Το 4ο γκολ των Γερμανών πέτυχε ο Αϊθαλίχ Πιζάρο με εξαιρετικό τελείωμα σε τετ-α-τετ. Για τους γηπεδούχους τον γκολ της τιμής έβαλε από την άσπρη βούλα ο Κρόνε. Ο νεοαποκτηθής Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχασε πέναλτι στην τελευταία φάση του αγώνα, παραμένοντας άσφερος στις μέχρι στιγμής παρουσίες του με τη φανέλα των πρωταθλητών Γερμανίας. Στη Γαλλία, ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς τραυματίστηκε στα πλευρά στον αγώνα με την Παστιά και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τον επόμενο μήνα. Η δευτεραθλήτρια Μονακό υπέστη τη δεύτερη της ήττα σε ισάριθμους αγώνες, παρά το γεγονός πως προηγήθηκε της Μπορντό με γκολ του Μπερμπάτοφ. Αυτό πείσμωσε τους Γιροντίνους που συνέδεψαν με 4-1 τη Μονακό, η οποία μετά τη φυγή του Τζέιμς Ροντρίγκες μοιάζει εξαιρετικά αποδυναμωμένη. Προπονητής της, ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, Λεωνάρντο Ζαρντίμ. Για την Μπορντό, 2 εκ των 4 γκολ επιτέθηκαν από την άσπρη βούλα, ενώ σκόραραν οι Ρολάν, Καζρί και Σάλα. Και να ρίξουμε τώρα μία ματιά στις χρηματαγορές. Αρκετά μεγάλη πτώση της τάξεως του 2,51% σημείωσε το ελληνικό χρηματιστήριο, ανωδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Αυτή τη στιγμή άνοδο καταγράφει και το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Μικτές οι τάσεις στην αγορά του συναλλάγματος. Πτώση καταγράφει η αγορά του πετρελαίου. Ενώ αμετάβλητη είναι η τιμή του χρυσού.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κανονικές για την εποχή αύριο οι θερμοκρασίες στη χώρα. Σε άνοδο η θερμοκρασία από την Τετάρτη, κορύφωση της ζέστης την Παρασκευή. Ελάτε να τα δούμε όλα αυτά εδώ μαζί αναλυτικά. Αύριο λοιπόν Τρίτη, γενικά ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 μποφόρ με εξασθένιση όμως. Η θερμοκρασία το μεσημέρι βλέπετε θα φτάσει στα υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς. Στο Αιγαίο τοπικά στα νησιά μας θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν βόρη, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και την Τετάρτη, ηλιοφάνεια στη χώρα μας, οι άνεμοι μόνο πρόσκαιρα στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα φτάσει τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Το δήμερο Πέμπτη Παρασκευή θα είναι ιδιαίτερα ζεστό, κυρίως στην κεντρική και την νότια χώρα, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι μόνο στα νότια θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Κατά τα άλλα, υπάρχει κάποια πιθανότητα για απογευματινές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Καλό σας βράδυ. Και στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε και μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr. Βρείτε μας στο Facebook και στο Twitter. Ακολουθεί ένα ακόμη συναρπαστικό επεισόδιο της σειράς του Sky CSI Νέα Υόρκη. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.